Ναι, κυρίες και κύριοι, συμφωνώ με το κλίμα, με την οπτική που και ο κύριος Καψής και ο καθηγητής, ο Νίκος Δημητρής, και ο κύριος Μητσοτάκης, θα έλεγε κανείς, θα έλεγα, θέσαν με μία περίσκεψη, χωρίς φοβία, αλλά με μία περίσκεψη, με ένα προβληματισμό, χωρίς αρνητισμό, αλλά στα όρια του, το θέμα του διαδικτύου, της επιρροής στην πολιτική, της αξιοποίησής του κτλ. Νομίζω πως είναι ένα σωστό κλίμα για μια σοβαρή κουβέντα. Θα ήθελα να επισημάνω προς τον κύριο Βορύδη, που είμαι σίγουρος ότι το ξέρει, αλλά δεν θα ήθελα να το αφήσω ασχολίαστο, ότι αποκλείεται και δεν πρέπει να γίνονται δημοψηφίσματα ούτε ηλεκτρονικά, ούτε τα κανονικά, τα πραγματικά, αυτά που δυστυχώς δεν γίνονται κιόλας καθόλου, όταν πρόκειται περί ζητημάτων και διλημάτων που αφορούν στα ατομικά δικαιώματα. Αυτή η συζήτηση είχε γίνει και στη συζήτηση περί ταυτοτήτων και αναγραφής του θρησκεύματος, τα λοιπά. Δηλαδή αποκλείεται να γίνει δημοψήφισμα για το αν θα γίνει τζαμί ή όχι στην Ελλάδα και για μία σειρά άλλα πράγματα. Πιστεύω ότι το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή θα ήταν περισσότερη δημοκρατία αυτό, θα ήταν σε ένα επίπεδο επιβολή των υπαρκτών συσχετισμών πάνω όμως σε ζητήματα που και ο ένας έχει το δικαίωμα, ας πούμε, και πρέπει και να μπορεί να το ασκήσει. Αυτό απλώς ένα σχόλιο, δεν ήταν κύριο σημείο. Επιτρέψτε μου να πω ότι τυπικά, αφού μιλάμε για την 20ετία όπως περίπου το έθεσε ο κύριος Δεμερτζής, τυπικά είναι ένα ιστορικό άλμα στην δημοκρατία, η εξέλιξη της ψηφιακής, θα έλεγε κανείς, εποχής. Από τη διακυβέρνηση μέχρι τις μορφές λαϊκής συμμετοχής, παρέμβασης, σχέσεων πολιτικών πολιτών εν δυνάμει, τα έθεσε ο κύριος Μητσοτάκης, νομίζω, με ενάργεια. Αλλά το πραγματικό ερώτημα που είχε ανακύψει, διότι, ξέρετε, τα ιστορικά ζητήματα πρέπει να έχουμε και την ιστορική ενόραση για να τα κρίνουμε, έτσι. Είναι μέσα σε αυτή την 20ετία υπήρξε προχώρημα ή υποχώρηση, όπως υπήρξε σε χοντρά ζητήματα κοινωνικής δημοκρατίας, αν υπήρξε βοήθεια ή όχι σε κεντρικά ζητήματα της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, όπως παραδείγματος χάρη το θέμα της ανάσχεσης της αναργίας, ή υπέρ της ολόπλευρης ανάπτυξης και αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου. Είναι δυνατόν, παραδείγματος χάρη, όταν υπάρχουν τέτοιες τεχνολογικές εξελίξεις που θα δίνανε τη δυνατότητα, φτιάξτε μία έκθεση να δείτε, που θα δίνανε τη δυνατότητα σε έναν άνθρωπο να δουλεύει λιγότερο και να έχει περισσότερο ελεύθερο χρόνο και να χαίρεται και να πολιτεύεται περισσότερο κτλ. Να έχουμε πάει σήμερα σε αυτή την κατάσταση, δεν μιλάω μόνο για τη χώρα μας, συνολικά την παγκόσμια κατάσταση όπου αυτοί οι δείκτες επιδεινώνονται σε σχέση με τα ωράρια κτλ. Είναι αντιφάσεις δραματικές της εποχής μας, οι οποίες βέβαια δεν περιμέναμε να επιληθούν δια του διαδικτύου. Αντιλαμβάνεστε όμως πως προσδιορίζουν και τα όρια, γι' αυτό μίλησα ότι συμφωνώ με την περίσκεψη που αντιμετωπίστηκαν από προηγούμενους ομιλητές αυτά τα θέματα, τα όρια του πόσο μπορεί ένα πραγματικά επιστημονικό, επαναστατικό εργαλείο να επηρεάσει γενικά την κίνηση του κόσμου, την πρόοδο κτλ. Κυρίες και κύριοι, για το θέμα της αμεσοδημοκρατικής συμμετοχής θέλω να διευκρινίσω το εξής. Βεβαίως υπάρχει τεχνική διευκόλυνση για την επικοινωνία, για το συντονισμό, ακόμα και διαδηλωτών, κινημάτων. Ακούσαμε στην πρωινή συνεδρίαση τον blogger, τον κύριο Ματσέο, τον Τσιμιτάκη που τα ανάφερε. Αλλά όταν το διαδίκτυο λειτουργεί μέσα σε ένα γενικότερο κλίμα υποχώρησης των μορφών δημοκρατικής συμμετοχής, παραδείγματος χάρη δημοψηφίσματα δεν έχουν γίνει καθόλου στη χώρα μας, στη μεταπολίτευση, όχι άθησης αλλά συγκερίκνωσης μορφών αυτοδιοικούμενων και αυτοδιαχειριζόμενων κοινοτήτων, μαρασμού σε ένα βαθμό της κοινωνίας των πολιτών και βέβαια και των ΜΚΟ, που ήταν το απάβγασμα αυτής της κοινωνίας έτσι όπως είχε εμφανιστεί στις δύο προηγούμενες δεκαετίες, όταν λειτουργεί μέσα σε ένα τέτοιο δίκτυο,
δεν είναι δυνατόν να αποτελέσει υποκατάσταση. Δηλαδή, δεν είναι αμεσοδημοκρατική μορφή με την έννοια ότι δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη συμμετοχική δημοκρατία η οποία βιώνεται διαζώσεις. Πιστέψτε. Μέσα δηλαδή από αυτή την πορεία των δεκαετιών αυτό δεν αντικαθίσταται. Δεν ξέρω αν έχουμε την ίδια άποψη. Βλέπετε ότι τα λέω με έναν αξιωματικό τρόπο. Έτσι, μέρος της πολιτικής της αριστεράς μιλάω για αυτά τα ζητήματα και τα προσεγγίζω. Μπορεί να μην έχουμε την ίδια άποψη, αλλά κρατήστε το, διότι είναι μέσα από μια εμπειρία δεκαετιών, μέσα στο γίγνεσθε, μέσα στην κοινωνία και στην πολιτική. Η βιωματική σχέση που αναπτύσσεται, αυτό λέω διαζώσεις, και μορφοποιεί αυτοδιαχειριστικά εγχειρήματα, κοινότητες ανθρώπων, καινοτομικές πρωτοβουλίες. Έχει σαν πυρήνα την άμεση επαφή. Η πλατεία, η κοινότητα, η κοινωνία. Αυτό δεν υποκαθίσταται το διαδίκτυο. Ελπίζω ότι θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε σε αυτό. Με αυτή την έννοια δεν μπορεί το διαδίκτυο να είναι το απάβγασμα της νέας συμμετοχικής δημοκρατίας. Δηλαδή να υποκαταστήσει τα άλλα. Δεν έγινε πουθενά και δεν θα γίνει. Και για λόγους όχι κοινωνιολογικούς, θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε πάρα πολύ. Πάντως άκρως εμπειρικούς, διότι στη χώρα μας ευτυχώς λειτουργεί η κοινωνία με τις αντιθέσεις, με τα προβλήματά της, με τα μεγάλα ζητήματα που αναφύονται, αλλά είναι μια ζώσα κατάσταση την οποία μπορούμε και το έχουμε κάνει κάποιοι εξημών και εμπειρικά να έχουμε το σφιγμό της. Άσχετο αν διαφωνούμε στη χημεία αυτού του σφιγμού. Και έρχομαι στο κύριο ζήτημα, αν θέλετε, που θέλω να σας δείξω και ενδεχομένως να σίγουρα θα προκληθεί ενδιαφέρον, αλλά μπορεί να προκληθούν και αντιδράσεις. Μιλάμε σε μια εποχή, όπως την καθορίσανε και προηγούμενα, που είναι ένα ενιαίο ψηφιακό σύστημα. Η ψηφιακή εποχή ενοποιεί δια του τηλεφώνου, άλλοι λένε, ή και δια της ψηφιακής τηλεόρασης της νέας εποχής που μπαίνουν, όλα αυτά τα συστήματα, επικοινωνίας κτλ. Είναι ένα ενιαίο σύστημα που μας περνάει σε αυτή την εποχή. Και κατόπιν τούτου πρέπει να δούμε σε ποιο βαθμό η πολιτική, η καθαυτή πολιτική, πέραν της ιδιωτικότητας, που υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος προβληματισμός, ενδεχομένως τον ξέρετε καλύτερα από μένα, δηλαδή το κατά πόσο θίγεται η ιδιωτικότητα από υπηρεσίες, από βιομηχανικές κατασκοπίες, από δυνατότητα, ας πούμε, να μπαίνουν σε καθενός τα πιο απόκρυφα ιδιωτικά, ας πούμε, τα οποία μεταβιβάζει για το διαδικτύο, ένα υπαρκτό και πολύ μεγάλο ζήτημα. Έρχομαι και στην καθευτή πολιτική. Για να σας πω το εξής. Όσο το διαδίκτυο είναι εν δυνάμει μια σοβαρή ενίσχυση της δημόσιας σφαίρας, ταυτόχρονα έχει αποτελέσει ήδη διεθνώς και στη χώρα μας μια απίστευτη αντιδημοκρατική θωράκιση των κεντρικών κρατικών μηχανισμών. Δεν ακούστηκε το όνομα του Σνόντον εδώ μέσα. Ίσως ούτε του Τζόμπς, δεν το λέω κατακριτικά. Αλλά είναι το μη, πιστεύω το καταλάβαμε. Δηλαδή αυτό που υποψιαζόμασταν όλοι ή που εμείς ως κόμμα είχαμε εδώ και καιρό, μιλώντας με ειδικούς, έρχομαι σε κάποιες λεπτομέρειες για να καταλάβουν, δεν μιλάω θεωρητικά, ότι δεν υπάρχει ασφάλεια στις επικοινωνίες, ούτε στα email του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ή του Πρωθυπουργού, δεν υπάρχει ασφάλεια. Αυτό ο Σνόντον το έβγαλε σε πλανητική κλίμακα. Δεν ξέρω αν μας συντάραξε ή όχι, η ελληνική κοινωνία είχε κι άλλα να ασχοληθεί σε αυτή τη φάση, πλην όμως ήταν συνταρακτικό, είναι συνταρακτικό. Διότι καταδεικνύει ότι όσο εν δυνάμει διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για μια δημοκρατία των από κάτω, επιτρέψτε μου την έκφραση, αδόκιμη, ανθρώπων, απλών πολιτών που μπορούν από κοινού να επικοινωνήσουν, να δώσουν ένα ραντεβού, να δραστηριοποιηθούν, αλλά τόσο περισσότερο και πριν από αυτό, οι μηχανισμοί, οι κεντρικοί, οι κρατικοί και ιδιαίτερα έχουν όλη έδρα την Αμερική, όπου είναι και η κεντρική διεύθυνση, ας πούμε, του διαδικτύου και των επιμέρους εταιριών, έχουν πάρει τα μέτρα τους και για τους ανθρώπους και για τις επιχειρήσεις και για τα κράτη και για τους συμμάχους και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη Μέρκελ.
ή δεν τα ξέρουμε αυτά. Είναι πρόβλημα που αφορούν τη συζήτησή μας. Πιστεύω πως θα περιμένατε από τους πολιτικούς όταν μιλήσουμε να τα θέσουμε. Δηλαδή κι αν δεν είχαν τεθεί στα προηγούμενα τραπέζια. Αυτό καθιστά βεβαίως τη συζήτηση πάρα πολύ αιχμηρή. Και αναφέρομαι και στα τελευταία, με τη Χρυσή Αυγή και με το 17 σελίδες και τις 20 και τις 30 που ασχοληθήκαμε επί 6 μέρες με απίστευτες ακριτομήθειες συζητήσεις κτλ. Μέσω, λέει, από το βαλιτσάκι της ΕΥΠ, το οποίο έχει τη δυνατότητα να έχει 5.000 ταυτόχρονα συνακροάσεις και όταν μπει ορισμένες λέξεις να συντονίζονται κτλ. Τεχνικές λεπτομέρειες. Ενδεχομένως είναι 2-3 τα βαλιτσάκια. Είναι πολλά. Λέει, παραιτήθηκε ο υπεύθυνος της ΕΥΠ για το βαλιτσάκι και για το κόμμα της Χρυσής Αυγής στη Βουλή. Σας λέει τίποτα αυτό? Η ΕΥΠ είναι της αντικατασκοπίας. Αλίμονο αν υπάρχει, εμείς ψάχνουμε τώρα να δούμε, μα θα ρωτήσουμε, δεν πρόκειται να μας πω, ποιος είναι υπεύθυνος για τη Νέα Δημοκρατία, για το ΣΥΡΙΖΑ, για το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι αναϊδρώνητο αυτή κανενός, γι' αυτό τα λέω. Δηλαδή αυτά τα αδιανόητα περάσανε σαν αυτονόητα. Υπήρχε υπεύθυνος για το πολιτικό κόμμα Χρυσή Αυγή, για το αντίστοιχο, ας πούμε, βαλιτσάκι κτλ. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν και ανεξέλεγκτα βαλιτσάκια από όλη αυτή την ψηφιακή εποχή ήδη την καταγράφουν και τα οποία τα έχουν ιδιώτες, παρακαλώ, στην Ελλάδα και τους οποίους ιδιώτες δεν τους ξέρει όλους η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Σας το καταθέτω. Θα μου πείτε, εντάξει, τώρα ήρθε ο αριστερός να μας πει πως είναι έρευος, ας πούμε, ήρθε τα σκοτάδια, ο Αρμαγεδόν, το μεγάλο αυτή, ο μεγάλος αδελφός. Δεν έχω αυτή την αντίληψη, όποιος κατάλαβε αυτό, να το καταλάβει, δεν πειράζει, καλά, καλά προχωράει. Στη βαρκούλα του και αυτό στη χώρα μας. Δεν είναι έτσι. Αλλά το να μην θίγουμε αυτά τα μείζωνα ζητήματα, είναι κεντρικά ζητήματα. Μπορεί, νομίζετε, να ασκηθεί πολιτική? Θα σας μιλήσω από καρδίας και θα ήθελα να μην δημοσιευθούν στα πρακτικά και τελειώνω με αυτό. Με συγχωρείτε, άργησα, μακρηγόρησα. Το λέω ευθέω. Μας απασχολεί βαθύτατα ως κεντρικό επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ, μιας δύναμης που ενδεχομένως να κληθούμε ακόμα και στη διακυβέρνηση με έναν τρόπο, ας πούμε, της χώρας κάποια στιγμή. Αλλά και αυτό να μην γινότανε, τα ίδια θα έλεγα, χτύπα ξύλο, βορείτε όσο θέλεις, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά και αυτό να μην γινότανε, θα έλεγα πως αυτά ισχύουν ακόμα και για τα εξωκοινοβουλευτικά κόμματα. Θα το έλεγα αξιακά. Το λέω όμως ειδικά για το ΣΥΡΙΖΑ. Μας απασχολείται ότι, αν θέλετε, για πρώτη φορά είμαστε τόσο σε επαφή με πραγματικά προβλήματα πολιτικής πράξης, ανάγκης, αντιμετώπισης. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε μεταξύ μας, δεν μπορούμε να σταθούμε, να προγραμματίσουμε, να στείλουμε email, να φτιάξουμε το πρόγραμμά μας. Τα κάνουμε όλα αυτά, αλλά με τη συνείδηση ότι τα κάνουμε περίπου έτσι. Μπροστά σας, μπροστά τους. Αυτό δηλαδή δεν εμποδίζει την πολιτική. Δεν κινδυνεύει να τη χειραγωγήσει. Δεν κινδυνεύει να γίνει. Μόνο στις αγορές είναι όμοιρος η πολιτική. Θέμα που επίσης έχουμε συζητήσει αρκετές φορές. Είναι, δεν είναι. Ο Μάκης χαίρεται, εμείς λυπούμαστε. Εδώ υπάρχει και μια χειραγώγηση και στο πεδίο της τεχνολογίας, μια ενδεχόμενη, μια επιχειρούμενη χειραγώγηση της ίδιας πολιτικής στο κεντρικό της επίπεδο, έτσι, της διακυβέρνησης. Με αυτή την έννοια πρέπει αυτά τα πράγματα να μας προβληματίσουν. Άκουσα εδώ ότι είχα έρθει πολύ νωρίς για να ακούσω τα τραπέζια και γνωρίζω και τι ετοιμάζουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γνωρίζω και τι έχει ψηφιστεί και από τη χώρα μας και την προσαρμογή σε αυτές τις οδηγίες και τους προβληματισμούς που υπάρχουν. Αλλά καλό είναι και από την πλευρά μας, με την εμπειρία μας, να θέτουμε αυτά τα ζητήματα για να χτυπάμε το καμπανάκι όταν χρειάζεται. Ευχαριστώ. Αν και σημείωσα στην αρχή ότι ξεκινώντας ο κ. Βρούτσης είχε ένα σπέρμα συνένεσης ότι μπορούν οι πολιτικές δυνάμεις αφού συμφώνησαν με τους προλαλήσαντες, το καλό το κράτησε για τη συνέχεια. Νομίζω ήταν, είναι σαφές για όλους δύο πολιτικούς.